Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θέλω να σου περιγράψω μία άσκηση που αφορά την ε, οριζόντια βολή. Καλό είναι πριν να δεις το βίντεο που έχω για την ε, περιγραφή της οριζόντιας βολής. Θα βάλω το link στο description για να το βρεις. Και στη συνέχεια να παρακολουθήσεις την άσκηση αυτή που είναι μια απλή εφαρμογή σχετικά. Είναι η άσκηση 2 του σχολικού σε σελίδα 34. Η οριζόντια βολή έχει μπει, έχει μπει πια στο κεφάλαιο της φυσικής κατεύθυνσης της Δευτέρας Λυκείου ε, και είναι στην αρχή του, ε, του σχολικού βιβλίου. Λοιπόν, περιγράφει μία ε, κατάσταση όπου έχουμε ένα αεροπλάνο. Ας το σχεδιάσω, ας πούμε, λίγο παρακάτω, εδώ. Λοιπόν, έχουμε ένα αεροπλάνο, όσο μπορώ να σχεδιάσω ένα αεροπλάνο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα αεροπλάνο. Ε, εντάξει, ναι, θα το φανταστείς. Λοιπόν, έχουμε ένα αεροπλάνο. Το αεροπλάνο έχει μία βόμβα, να η βόμβα. Κινείται με ταχύτητα προς τα δεξιά... V 150 μέτρα το δευτερόλεπτο Άρα κινείται και το αεροπλάνο και η βόμβα μαζί Έτσι, προφανώς 150 μέτρα το δευτερόλεπτο Και βρίσκονται σε ένα ύψος 500 μέτρα από το έδαφος Αν υποθέσουν λοιπόν ότι εδώ κάτω, κάπου εδώ κάτω είναι το έδαφος Αυτό εδώ είναι το έδαφος Κάπως έτσι το ύψος στο οποίο βρίσκεται το αεροπλάνο είναι, 100, ε, είναι πόσα, 500 μέτρα. Άρα το H είναι 500 μέτρα. Λοιπόν, κάποια στιγμή το αεροπλάνο αφήνει τη βόμβα, οπότε αυτό που θα συμβεί θα είναι το εξή. Όταν ε, αφήσει η ελεύθερη τη βόμβα, η βόμβα έχοντα την, ταχύτητα, την αρχική ταχύτητα V του αεροπλάνου, α την πω αυτή την ταχύτητα V0 ή αλλιώ VH όπω λέγεται, είναι η ταχύτητα που έχει η βόμβα στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή είναι τα 150 μέτρα το δευτερόλεπτο, η βόμβα θα δεχτεί τη δύναμη του βάρου, με αποτέλεσμα να εκτελέσει αυτό που λέγεται οριζόντια βολή. Οπότε θα κάνει μια παραβολική τροχιά, κάπως έτσι, και θα χτυπήσει στο έδαφος. Έτσι. Αυτός ζητάει κάποια πράγματα, όπως να γράψουμε τις εξώσεις κίνησης, και εάν σου δώσει και το χρόνο που έκανε για να πέσει, δηλαδή ο χρόνος πτώσης, ο χρόνος πτώσης είναι 10 δευτερόλεπτα, όπως λέει η άσκηση, να υπολογίσεις το G, την επιτάχυνση της βαρύτητας. Καθώ επίση και πού βρίσκεται το αεροπλάνο τη στιγμή που χτυπάει η βόμβα στο έδαφο. Λοιπόν, αυτό που έχουμε πει και στη θεωρία είναι ότι η βόμβα εκτελεί ταυτόχρονα δύο κινήσει. Μία κίνηση στον οριζόντιο άξονα Χ, όπου είναι κίνηση ευθύγραμμη ομαλή, ενώ ταυτόχρονα η βόμβα πέφτει στον κατακόρυφο άξονα, εκτελώντα ελεύθερη πτώση. Έτσι? Άρα, στον αυτό λέγεται αρχή τη ανεξαρτησία των κινήσεων. Έτσι? Στον οριζόντιο άξονα κινείται εκτελώντα ΕΟΚ, στον κατακόρυφο εκτελεί ελεύθερη πτώση. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε το γεγονό ότι στον κατακόρυφο άξονα εκτελεί ελεύθερη πτώση, μπορούμε να γράψουμε τον τύπο τη ελεύθερη πτώση που είναι ψ ίσον ένα δεύτερο τζ τετράγωνο, που είναι ο τύπο για την μετατόπιση, την κατακόρυφη μετατόπιση. Έτσι, το ψ μπορεί να το βλέπει και h, είναι το ίδιο πράγμα. Και από εκεί μπορούμε να απαντήσουμε το δεύτερο ερώτημα πολύ εύκολα, το g. Δεν παίζει ρόλο η σειρά με την οποία απαντά τα ερωτήματα, ο σκοπό είναι να καταλάβει το νόημα, έτσι. Λοιπόν, το ύψο από το οποίο έπεσε η βόμβα είναι 500 μέτρα, ίσον ένα δεύτερο, το G εδώ δεν μας το δίνει, έτσι είναι το 10, λογικά θα βγάλει 10 και το τάφ, ο χρόνος που θέλει για να πέσει είναι 10 δευτερόλεπτα, άρα 10 στο τετράγωνο. Εάν εδώ κάνει τις πράξεις, αυτό θα κάνει 100, δύο φορές το 500 κάνει 1000, 1200 κάνει 10. Άρα το G θα βγει μετά από λίγε πράξεις 10 μέτρα να τετράγωνο, πράγμα το οποίο το περιμέναμε, έτσι, 10 μέτρα ανασεκών τετράγωνο. Αυτό το συμπέρασμα λοιπόν βγήκε, υπολογίσαμε το G Κοιτώντα την κίνηση που κάνει στον κατακόρυφο άξονα, την ελεύθερη πτώση. Τώρα, στον οριζόντιο άξονα, αυτό που κάνει η σφαίρα, όπω είπαμε, είναι ΕΟΚ, η βόμβα. Κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Αυτό τι σημαίνει, λοιπόν, σημαίνει ότι η μετατόπιση του η οριζόντια, δηλαδή το χ, η θέση που θα βρίσκεται στον οριζόντιο άξονα, α πούμε, όταν χτυπάει στο έδαφο, για παράδειγμα, έχει μετατοπιστεί κατά μία απόσταση χ. Έχει βρεθεί στη θέση χ, έτσι, από την αρχική θέση που βρισκόταν. Εφόσον εκτελεί λοιπόν ελεύθερη ε, ευθύγραμμη ομαλή κίνηση στον οριζόντιο άξονα, η απόση χ που θα διανύσει θα ισούται με β επί σύμφωνα με τον τύπο της ευθύγραμμης ομαλής. Το β όμω αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά το β0, έτσι είναι το 150. Δηλαδή μπορώ να το γράψω χ ίσον β0 επί ή χ ίσον βχ επί Άρα το χ θα ισούται, το β0 είναι 150 γιατί η ταχύτητα τη σφαίρας είναι η ταχύτητα που είχε το αεροπλάνο, τη βόμβα, μάλλον η ταχύτητα που είχε το αεροπλάνο. Επί, ο χρόνο που έκανε για να πέσει είναι 10 δευτερόλεπτα. Με αποτέλεσμα, η, ε, η θέση που θα είναι, βρίσκεται η σφαίρα καθώ κινείται προ τα δεξιά, θα είναι 1500 μέτρα από, την αρχική της, από το αρχικό σημείο που την άφησε το αεροπλάνο. Άρα, αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι η σφαίρα μετακινήθηκε. Α τη... βάλω και αυτή εδώ μέρα με κόκκινο για να καταλαβαίνει. Λοιπόν, η σφαίρα λοιπόν μετακινήθηκε κατά μία απόσταση χ, στο χρόνο των 10 δευτερολέπτων. Προφανώς το αεροπλάνο συνεχίζοντας να κινείται με τα 150 μέτρα το δευτερόλεπτο και αυτό με τη σειρά του θα κινηθεί και σε 10 δευτερόλεπτα θα είναι ακριβώς πάνω από τη σφαίρα. Λογικό έτσι δεν είναι γιατί και τα δύο αντικείμενα και το αεροπλάνο και η σφαίρα στον οριζόντιο άξονα εκτελούν ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ακριβώς την ίδια ταχύτητα. Άρα εκεί που θα βρίσκεται το αεροπλάνο ακριβώς κατακόρυφα από κάτω του θα βρίσκεται η σφαίρα. Έτσι τα δύο, ε, τα δύο αυτά αντικείμενα. Τώρα, να βρούμε και ένα ακόμα που δεν το λέει άξιο. Αλλά καλό είναι να μπορεί να το υπολογίζει. Μπορούμε να βρούμε ακριβώ τη στιγμή που χτυπάει με τι ταχύτητα χτυπάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι θα δούμε και όλε τι εξώσει κίνηση που έχει η σφαίρα. Ακριβώ τη στιγμή που χτυπάει, λοιπόν, έχει δύο ταχύτητε. Έχει την ταχύτητα την οριζόντια, τη Vχ, που είναι η V0, δηλαδή τα 150 μέτρα το δευτερόλεπτο. Και ταυτόχρονα, κατακόρυφα προς τα κάτω, έχει αποκτήσει μία ταχύτητα VEPC που οφείλεται στην ελεύθερη πτώση. Η VEPC η ταχύτητα αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά G επί T. Έτσι, το VEPC είναι G επί T. Γιατί κάνει, όπως είπαμε, ελεύθερη πτώση. Το G είναι 10. Το TAF, ο χρόνο που έκανε για να πέσει, είναι 10 δευτερόλεπτα. Άρα 10 επί 10. Αυτό κάνει 100 μέτρα δευτερόλεπτο. Η σφαίρα λοιπόν στον κατακόρυφο άξονα χτυπάει με 100 μέτρα second. Αν λοιπόν κάποιο με ρωτήσει πώ είναι η ταχύτητα τη σφαίρα ακριβώ τη στιγμή που χτυπάει, πρέπει να βρω τη συνισταμένη αυτών των δύο ταχυτήτων. Δηλαδή θα είναι αυτή εδώ η ταχύτητα, η V. Έτσι. Και πώ θα τη βρω, θα εφαρμόσω το πιθαγόριο θεώρημα. Το V τετράγωνο θα ισούται με Vχ τετράγωνο συν Βψ τετράγωνο. Δεν θα μπω στη διαδικασία των πράξεων, απλώ θα κάνω την αντικατάσταση. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα να έχει ένα κουπιτέρα και να κάνει τι πράξει. Το V τετράγωνο θα ισούται. Το ΒΧ τετράγωνο θα είναι το 150 στο τετράγωνο συν και το ΒΨ θα είναι το 100, άρα συν 100 στο τετράγωνο. Αν εδώ κάνεις τις πράξεις με λίγα μαθηματικά θα προκύψει πόσο είναι το Β. Β ίσον τελίτσες. Λοιπόν, άρα ανακεφαλαιώνοντας και ξαναλέω μπορεί να δεις και το βίντεο που έχω γιατί είναι πιο αναλυτικό σε σχέση με τη θεωρία. Η βόμβα εκτελεί στον οριζόντιο άξονα μία κίνηση ΕΟΚ, όποτε ισχύουν... Ισχύει ο τύπο τη ΕΟΚ, χ ίσον β 0 επιταφ, ενώ στον κατακόρυφο άξονα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Οπότε ισχύουν οι εξισώσει ψ ίσον 1 δεύτερο Τζίταφ τετράγωνο, που δείχνει την κατακόρυφη κίνηση που κάνει, έτσι, την κατακόρυφη απομάκρυνση, το ψ, και το β ψ ίσον αυτή εδώ, που μα δείχνει την ταχύτητα που έχει στον κατακόρυφο άξονα κάθε χρονική στιγμή. Αν σου ζητηθεί η ταχύτητα, θα κάνει το πιθαγόριο. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή παρακολούθηση βίντεο.